Γελάτε που με βλέπετε, να πίνω και να κλαίω με στην ταβέρνα μονάχος το πόνο μου να λέω. Όποιος έχει αγαπήσει και προδόθηκε σκληρά. Έχουμε μια δυσκολία. Και εμένα θα δακρύσει, σαν και εμένα θα πονά. Στο πιωτό θα καταλήξει για να βρει τη λησμονιά. Είστε εξαιρετικός, κύριε Βασίλη, και η κυρία Ιωάννα, να είστε γεροί και δυνατοί και να έχετε την υγειά σας, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας εύχομαι. Να είστε πάντα δυνατοί, γεροί και υγιείς. Λείπει το σπίτι σας. Τι μου λείπει, κοπέλα μου, το σπίτι, γιατί εδώ τώρα είναι στο Ενωσιά. Έχω χάσει τη βολή μου όλη. Κυρία Ιωάννα, αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητά σας. Είχαμε μια κουζινίτσα εδώ, να μπορώ να ψήνω εγώ το φαγητό που θέλει ο σύζυγός μου. Έχει ζάχαρο, δεν πρέπει να τρώει ό,τι να είναι. Τώρα αναγκαζόμαστε εδώ πέρα, αφού δεν έχουμε αυτό που πρέπει να μπορέσω να μαζειρέψω εγώ μόνη μου, να του κάνω το φαγητό που θέλει αυτός, που του αρέσει, που είναι καλό. Έχουμε μια μικρή δυσκολία. Αναγκαζόμαστε και τώρα με παιδί μου ό,τι μας δώσουνε. Αθηνά, να πάμε και στον κύριο που... Κοιμόμαστε. Να πάμε και στον κύριο Βασίλη, ναι. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Είστε καλά εδώ πέρα, έχετε προσαρμοστεί. Ναι, καλά είμαστε. Εσείς καλά. Είστε όλη μέρα. Χειρότερα. Έχω ακούσει, Αθηνά, ότι ο κύριος Βασίλης είναι και καλήφωνος. Άμα λείπεις από το σπίτι σου... Ακριβώς. Και πριν λίγα λεπτά συνδεθούμε, η κυρία Ιωάννα μας αποκάλυψε ότι ήταν και το βασικό στοιχείο που την τράβηξε. Το τραγούδι, η καλή τη φωνή, σωστά, κύριε Ιωάννα. Ναι, έχει ωραία φωνή ο σύζυγος. Το Καζαντζίδι είναι η δύναμη αντί. Τώρα εμένα με βάζετε σε πειρασμό... Να του ζητήσω να μου πει ένα τραγούδι του Καζαντζίδη. Πότε τραγουδάμε, πότε κλαίμε, πότε. Κύριε Βασίλη, θα μας κάνετε το χατήρι να μας πείτε ένα μικρό ρεφρέν, κάτι που σας αρέσει. Έχω πει πολλά. Και τα έχουν βγάλει και τα ακούει ο κόσμος, τα βρίσκει και τα. Τώρα... Ένα μικρό για το χατήρι μας. Και να πούμε βέβαια, Μάνο, ότι ο κύριος Βασίλης, κυρία Ιωάννα, ήταν από τους λίγους που παρέμειναν μέχρι και τελευταία στιγμή τότε στις σκηνές και δεν είχαν μεταφερθεί σε κάποιο κλειστό χώρο, αν θυμάμαι καλά. Προτιμούσατε εκεί να έχετε την ιδιωτικότητά σας. Ναι, κοπέλα μου, σε αυτό το πράγμα προσπαθούσαν και ο δήμαρχός μας να φύγω. Για πιο καλά, επειδή είμαστε μεγάλοι ανθρώποι, να μην αρρωστήσουμε, να μην αυτό. Εγώ ήθελα, κοπέλα μου, το δικό μου χώρο. Να μπορώ να περιποιηθώ τον άντρα μου όπως ήθελα εγώ, να πιω τα φάρμακά μου. Είχα μια τσαντούλα φάρμακα στο κρεβάτι απάνω, τώρα τα μάζεψα βέβαια, τα βάλω σε ένα ωραίο μπολ και τα έχω μαζεμένα. Και ήθελα να τα βρίσκω με την υπομονή μου, το φάρμακό μου. Δεν ήθελα. Θέλανε να με στείλουν σε ξενοδοχείο. Δεν θέλω εγώ. Δεν έχω απέτηση άλλη ό,τι και να μου συμβεί εμένα. Είναι υπευθύνη μου. Θέλω να μείνω εδώ. Και μου κάνανε αυτή τη χάρη. Έμεινα μέχρι την τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Δυσκολεύτηκα ένα βράδυ. Πολύ που έβρεξε. Πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Και περισσότερο φοβήθηκα τις βροντές. Λέω, λες στη σιλή να τραβήξει κανένα κεραυνό που ήταν η κυσολίνα εκεί και τα νερά περνούσαν ποταμούς από κάτω. Αλλά εγώ είχα φτιάξει τα πράγματα γύρω-γύρω γιατί το περίμενα με τη βροχή
Και δεν βράχει και τίποτα από τα πράγματα που μας δίνανε. Την αρχή μας δίνανε πάρα πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Να ευχαριστήσω την οικογένεια που μας άνοιξε το δικό της σπίτι, γιατί είναι το σπίτι τους μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η κατάσταση και να επιστρέψουν όσο το δυνατόν γρηγορότερο. Και αυτό είναι η ευχή μας στα σπίτια τους. Αθηνά, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο, κυρίες και κύριοι, από μία γειτονιά, λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες, αλλά παρόλα αυτά ιδιαίτερα ζεστή και φιλόξενη, τουλάχιστον αυτό είναι που έχω εισπράξει εγώ μέχρι στιγμής. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Γιάννη Δολαψάκη και την οικογένειά του που μας άνοιξε το σπίτι του, τον οικίσκο του, και μέχρι στιγμής έχουμε έτσι μια πολύ όμορφη συζήτηση σε μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Δίπλα μου έχω την κυρία Εύα και από την άλλη την κυρία Ελπίδα και τον κύριο Γιάννη. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν γίνει, γνωρίστηκαν εδώ, έχουν γίνει πολύ καλοί φίλοι εδώ, δεν γνωρίζονταν πριν, οπότε όμορφα πράγματα συμβαίνουν μέσα από άσχημες καταστάσεις. Ωστόσο, από τη συζήτηση που είχαμε μέχρι στιγμής με την κυρία Εύα, μας μιλάει για μια καθημερινότητα η οποία δεν είναι ιδανική. Βεβαίως. Να ακούσουμε και την ίδια. Καλησπέρα σας, κυρία Εύα. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Εγώ είμαι σεισμόπληκτη με 4 παιδιά. Ήρθα από τους πρώτους τους οικίσκους. Όλα καλά εδώ, όλα ωραία, η γειτονιά, οι ανθρώποι. Τα παιδιά παίζουν, όλα καλά. Έχουμε βολευτεί, μας φέρανε κρεβάτια, τέλος πάντων βολευτήκαμε. Στενά βέβαια, γιατί εμείς είμαστε και πολλά άτομα, οπότε αυτό το χώρο το χρησιμοποιούμε και σαν κρεβατοκάμαρα. Αθηνά, μιλάμε για μια εξαμελή οικογένεια, σωστά? Σωστά, με το μικρότερο παιδί να είναι μόλις 3 χρονών. Μόλις 3 χρονών. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει κάτι που σας λείβεται, υπάρχει κάτι? Δεν έχουμε ψυγείο, οπότε αναγκάζομαι το γάλα του παιδιού να το φέρνω στη γειτονιά, τέλος πάντων εδώ. Το φάρμακο το ίδιο που είναι πίνει, τέλος πάντων, φάρμακο δηλαδή, το παιδί. Υπάρχουν γείτονες που έχουν ψυγείο. Είναι ορισμένοι οικίσκοι που έχουν, παρόλο που μπήκαμε από τους πρώτους εμείς. Έχουν εξυπηρετηθεί άλλοι οικίσκοι, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο. Είμαστε τώρα πόσες μέρες, αλλά δεν έχουμε πάρει ακόμα ψυγείο και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αθηνά, να δώσουμε το λόγο προτού δώσεις το λόγο και στον κύριο και την κυρία που είναι μαζί και τους ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά για το γεγονός ότι μας άνοιξαν το σπίτι τους. Με τιμά ιδιαίτερα εμένα αυτό. Να απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, ο κύριος Φραγκάκης. Κύριε Δήμαρχε. Ναι, καλησπέρα σας από μένα. Νομίζω ότι με την κυρία Εύα συναντηθήκαμε το πρωί. Κυρία Εύα. Ναι, ναι, βεβαίως, για το θέμα του ΕΠΑΛ. Ναι, για το ΕΠΑΛ. Και μου είπατε για το ψυγείο και σας απάντησα για το ψυγείο ότι αυτή τη βδομάδα θα έρθουν 150 ψυγεία, τα οποία θα τα μοιράσω μέσα στους οικίσκους και θα έρθουν και 200 κουζίνες. Αυτό το θέμα θα λυθεί όπως θα έρθουν και τηλεοράσεις στην πορεία του χρόνου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, για μια-δύο μέρες ίσως να περνάτε δύσκολα, το καταλαβαίνω, και όταν υπάρχουν και μικρά παιδιά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, αλλά θα τακτοποιηθεί σύντομα, πάρα πολύ σύντομα. Εγώ θέλω να κρατήσω αυτό που είπατε, κυρία Εύα, ότι με τους ανθρώπους αυτούς δεν γνωριζόσασταν μεταξύ σας και αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι μέσα σε λίγα λεπτά να έρθει κάποιος και να σας πει ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να φύγετε από το σπίτι σας ή να το διαπιστώνετε κι εσείς η ίδια ότι το σπίτι μου δεν είναι κατοικήσιμο. Δηλαδή μέσα σε λίγα λεπτά, σε λίγα δευτερόλεπτα για να είμαι ακριβής, ουσιαστικά χάσατε το σπίτι σας και βιώνετε μια νέα πραγματικότητα. Εγώ αυτό που θέλω να σας μεταφέρω και είναι θαυμασμός είναι το πόσο γρήγορα καταφέρατε να σταθείτε στα πόδια σας, να σταθείτε στα πόδια σας σε αυτήν την πραγματικότητα και να μην χάσετε τη διάθεση για να διεκδικήσετε μια καλύτερη καθημερινότητα. Και αυτό νομίζω ότι είναι και η αξία των υπερήφανων κριτικών, των υπερήφανων πολιτών. Και ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων έχει υπερήφανους ανθρώπους που δεν τράπηκαν να πουν δυνατά ότι ξέρετε κάτι, χάσαμε το σπίτι μας από το σεισμό και αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα από εσάς. Βεβαίως. Εάν δεν παλέψουμε, ειδικά εγώ προσωπικά που έχω 4 παιδιά,
Δεν γίνεται. Πώς θα επιβιώσεις γενικότερα στη ζωή σου? Έχουμε πονέσει πάρα πολύ με αυτό που έγινε. Ακόμα φοβόμαστε, ακόμα κουνιόμαστε. Αλλά προσπαθούμε να περνάμε την καθημερινότητα, κυρίως για τα παιδιά, για να είναι αυτά πρώτα καλά και να ξεχνούνται μάλιστα. Λίγο, να ξεχνούνται με κάποιο τρόπο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τι λέτε. Δεν τρέπεσαι να πεις. Έτσι. Αλλιώς θα ήμασταν, θα ήταν καλά τα παιδιά. Οπότε πρέπει να είμαστε έτσι, να ενωθούμε μεταξύ μας. Τώρα πρέπει να δεθούμε. Για μένα. Ένας από τους λόγους που επέλεξα σήμερα να ανοίξω αυτό το θέμα στην εκπομπή είναι για να δουν και οι άνθρωποι στην υπόλοιπη Κρήτη, γιατί εμείς ζούμε στο Ηράκλειο, βιώνουμε κάποια από τα σεισμικά φαινόμενα, αλλά όσο απομακρυνόμαστε από τον κύριο σεισμό, σιγά σιγά στη συνείδηση των πολιτών ξεχνάμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, στο Δήμο Ορχανών Αστερουσίων, που αυτή τη στιγμή έχουν μία νέα πραγματικότητα που για μας είναι δεδομένη. Θα ήθελα, Αθηνά, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Δολαψάκη και την κυρία Δολαψάκη να μας πει και αυτή έτσι, να μας πούν και αυτοί λίγο έτσι για τη δική τους πραγματικότητα μαζί με τα παιδιά τους εκεί στον Νικίσκο. Φυσικά. Να ξεκινήσω με την κυρία Δολαψάκη που βρίσκεται δίπλα μου. Κυρία Ελπίδα Δολαψάκη, καλησπέρα σας. Και η κυρία Ελπίδα έχει παιδιά λίγο μεγαλύτερα, 2 αν δεν κάνω λάθος. Εσείς έχετε βολευτεί, έχετε προσαρμοστεί στον Νικίσκο? Ναι, εμείς έχουμε ψυγείο. Εγώ προσωπικά έφερα την κουζίνα μου, γιατί εντάξει, τα παιδιά είναι λίγο ιδιότροπα, δεν τρώνε τα φαγητά που... Ευχαριστούμε βέβαια το φαγητό, αλλά δεν το τρώνε. Έφερα από το σπίτι μου την κουζίνα μου. Προσπαθώ να βολευτώ. Η Εύα και η γειτόνισσα η Μόζα δεν έχουν ακόμα ψυγεία, έχουν κάποιες ελλείψεις, μου τα φέρνουν εμένα, δεν έχω πρόβλημα να τα βάλω στο ψυγείο μου. Εντάξει, καλά είναι, τα παιδιά έχουν ξεχαστεί. Το πρόβλημά μας είναι και εμάς το σχολείο. Φοβόμαστε να τα στείλουμε στο σχολείο, γιατί εμείς τα παιδιά όλα έχουν βολευτεί με τις σκίσκους, εμείς όχι. Η τηλεκπαίδευση τώρα με τους οικίσκους προχωράει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ήταν αδύνατη πριν. Όχι, δεν προχωράει, δυστυχώς. Σήμερα μας φέρανε ένα Wi-Fi εδώ. Απλά πρέπει να ξεκινήσουν κάποια στιγμή για να προχωρήσουν. Απλά πρέπει να κάνουμε κάποιον αγώνα για να πάρουμε κι εμείς οικίσκους. Δεν γίνεται να τα λέμε πάλι με τηλεκτρική. Η κυρία Δολαψάκη εννοεί λιώμενες αίθουσες που θα μπορούσαν να εγκατασταθούν οι μαθητές εκεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Λιώμενες αίθουσες. Αθηνά, να δώσουμε το λόγο ξανά στον Δήμαρχο να μας πει τι εξέλιξη υπάρχει όσον αφορά τις λιώμενες αίθουσες. Κύριε Δήμαρχε. Για τους οικίσκους μιλάμε. Όχι για τις σχολικές αίθουσες. Για τους οικίσκους, η κυρία Δολαψάκη λέει για την τηλεκπαίδευση. Και για το γεγονός ότι χρειάζονται περισσότερες λιώμενες αίθουσες. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτή τη στιγμή ήταν να πάρουμε 90 οικίσκους, από αυτούς έχουν έρθει 20 και είχαμε από το Υπουργείο ενημέρωση ότι θα πέραμε άλλους 20 τη βδομάδα που πέρασε. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν τους πήραμε, περιμένουμε αυτή τη βδομάδα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να έχω επίσημη ενημέρωση πότε ακριβώς θα έρθουνε. Μας ενδιαφέρει να έρθουν οι οικίσκοι του Υπουργείου, γιατί οι βάσεις που έχουμε κάνει και έχουμε φτιάξει είναι για τους οικίσκους αυτούς, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες διαστάσεις, συγκεκριμένες. Mm-hmm. Και μπαίνουν πάνω στη βάση την οποία μας είχαν στείλει από το Υπουργείο όλα τις παραμέτρους, ώστε να μπορούν να τους τακτοποιήσουμε τους ανθρώπους. Σήμερα ήρθαν 5 οικίσκοι από τη μεριά της κυρίας Αγγελοπούλου, και θα έρθουν και κάποιοι άλλοι, αλλά δυστυχώς είναι τελείως διαφορετικοί, είναι πιο μεγάλοι και δεν μπορούσαμε να τις βάλουμε στον καταβλισμό και στις βάσεις που είχαμε φτιάξει όλο τον καιρό. Τώρα φτιάχνουμε καινούργιες βάσεις, γιατί μας ειδοποίησαν και από την κυρία Αγγελοπούλου, από το γραφείο της, ότι οπωσδήποτε πρέπει να τους βάλουμε σε δικές βάσεις απάνω, αλλιώς θα σταματήσουν να μας εφοδιάζουν. Εμείς τώρα ξεκινάμε, μέσα σε καμιά εβδομάδα θα είμαστε έτοιμοι σε τις καινούργιες βάσεις για να βάλουμε αυτές που έχουν έρθει από την κυρία Αγγελοπούλου. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς έπρεπε να έχει πιο μπροστά, να έχουν έρθει διαστάσεις, να έχουμε φτιάξει και ειδικούς καταβλισμούς και για αυτούς τους οικίσκους. Δηλαδή υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία είναι καθαρά
τεχνικά. Καταλαβαίνετε όμως, κύριε Δήμαρχε. Και τη δυσκολία όμως που αντιμετωπίζουμε και εμείς. Δεν το περιμέναμε. Είναι πολύ μεγάλο αυτό. Αλλά αντιλαμβανόμαστε και την απόλυτη ανησυχία των γονέων εκεί που βλέπουν τα παιδιά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι στην τηλεκπαίδευση σε αυτές τις συνθήκες. Και δεν ξεχνάμε ότι προέρχονται και από μια σχολική χρονιά, την προηγούμενη, που ήταν ήδη προβληματική λόγω του κορονοϊού, που και πάλι υπήρχε τηλεκπαίδευση. Δηλαδή, εδώ τίθεται και ένα θέμα όσον αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης σε αυτά τα παιδιά. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Κύριε Δασκαλάκη, εκτός από το ΕΠΑΛ αυτή τη στιγμή στο Αρκαλοχώρι, δεν γίνεται πουθενά άλλο την εκπαίδευση. Όλα τα σχολεία λειτουργούν κανονικά διαζώσεις. Μα και η συγκεκριμένη αναφέρεται για το ΕΠΑΛ. Για το ΕΠΑΛ, ναι, το ξέρω, το πρωί συναντηθήκαμε και τα είχαμε πει. Λοιπόν, οπωσδήποτε οι άνθρωποι έχουν δίκιο. Οι άνθρωποι έχουν δίκιο. Όταν εγώ ζητάω 100 αίθουσες δασκαλίας και μου στέλνουν 50 και αυτές μετά μου τσικουσουρεύουν ξανά, καταλαβαίνετε ότι και εγώ βρίσκομαι σε μια δύσκολη θέση για να μπορέσω να εξυπηρετήσω όλα τα σχολεία. Να πάμε και στον κύριο Δολαψάκη. Αθηνά. Μας ακούτε? Βεβαίως, ακούμε μια χαρά. Δίπλα μου είναι ο κύριος Δολαψάκης. Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε η κυρία Ελπίδα, η σύζυγός σας. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμα για την καθημερινότητά σας εδώ στους Οικίσκους. Η καθημερινότητα τώρα εδώ πιστεύω ότι εντάξει, λίγο πολύ καλά πάμε. Μάλλον τώρα το χειμώνα που θα αρχίσουν και οι βροχές, αρχίζει και το κρύο. Δεν μπορούμε να ζήσουμε εδώ μέσα σε τέσσερα τετραγωνικά. Σε τέσσερα τετραγωνικά να ζήσουμε τέσσερα άτομα. Δεν μπορούμε να επιζήσουμε εδώ μέσα έτσι όπως είναι. Έχουμε και τις ελλείψεις. Πιστεύω ότι θα τα βρεθούμε αντιμέτωπα σε πολλά πρόγραμματα. Εντάξει, καλά είναι, αλλά πιστεύω ότι δεν ξέρω τώρα οι βροχές εδώ πέρα. Το κρύο, κάνει πάρα πολύ κρύο εδώ πάνω. Η υγρασία, εντάξει, πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω, Αθηνά, τον κύριο Δολαψάκη, τα παιδιά πώς έχουν προσαρμοστεί σε αυτή την πραγματικότητα, κύριε Δολαψάκη, γιατί ένας ενήλικας έχει και την δυνατότητα να σκεφτεί λίγο παραπέρα. Ένα παιδί όμως με το δικό του αυθορμητισμό πρέπει να προσαρμοστεί πολύ πιο γρήγορα και ενδεχομένως αρκετά πιο δύσκολα. Ναι. Έχει προσαρμοστεί ήδη σε κάποια πράγματα εδώ μέσα και γενικά τριγύρω και στη γειτονιά έχει προσαρμοστεί. Το θέμα τώρα λίγο με το σχολείο λίγο να προσαρμοστούμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Βάσει του Σαντσίσκο εδώ πάμε πολύ καλά. Πιστεύω, εκτός ελλείψη είπαμε έτσι, πάμε καλά. Εντάξει. Μάλιστα. Δόξα τω Θεώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και να συνεχίσετε να είστε τόσο υπερήφανοι όσοι είστε, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει σε εσάς θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα μας και μπορεί να συμβεί στον καθένα από εμάς. Ζούμε σε μια περιοχή που δυστυχώς τα σεισμικά φαινόμενα είναι πολύ συχνά. Κάνει μετασεισμούς. Έτσι, και συνεχώς μετασεισμούς. Θέλω να ευχαριστήσω και την Αθηνά. Σε πολύ λίγο θα επισκεφτούμε έναν άλλο Οικίσκο, αλλά θα μιλήσουμε και με ανθρώπους εκεί στη γειτονιά των Οικίσκων, με ανθρώπους που έχουν να μεταφέρουν πράγματα. Να σας αποδεσμεύσουμε προς το παρόν. Καλό σας βράδυ, καλή δύναμη σας εύχομαι. Να χαίρεστε τις οικογένειές σας και πολύ γρήγορα να επιστρέψετε στα σπίτια σας, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο.